κύριε Χρυσοχοίδη και κύριοι της κυβέρνησης, ή δεν σας πληροφορούν καλά ή μας κοροϊδεύετε όλους. Έχουμε το γνωστό σκηνικό οργανωμένης προσπάθειας και επιχειρησιακά για τη διάλυση της συγκέντρωσης. Της μεγάλης συγκέντρωσης, η οποία σας ενημερώνω ότι δεν έχει διαλυθεί. Είναι απ' έξω, ξαναγύρισε πίσω και οι μισοί κλαίνε. Είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε. Πρώτον, εσείς σπρώξατε αυτές τις ομάδες, όχι εσείς, οι αστυνομικοί, και τις έφεραν εδώ για να παίξουν το γνωστό παιχνίδι, το γνωστό ρόλο του κλέφτη και αστυνόμου, να θεσώσουν το πρόσχημα για να βομβαρδίσετε όλη τη διαδήλωση. Και μας λέτε τώρα για μια ομάδα που αυτούς χτυπήσατε, Γιάννης, Δελής, κλαίει. Εδώ οι βουλευτές του ΚΚΕ. Πού ήταν, μες στους μπαχαλάκηδες? Χτυπήσαν ή όχι? Ζωντανή απόδειξη για το νομοσχέδιο που φέρνετε. Τι πρόκειται να φέρει ακόμα περισσότερο. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης. Και αν νομίζετε ότι φοβόμαστε, γελέστε. Γελέστε κυριολεκτικά. Αν λοιπόν κουνάτε το κεφάλι, πέστε μας πώς έφαγαν τα κρυγόνα οι βουλευτές του ΚΚΕ και όλος ο κόσμος. Πώς έφαγαν τα κρυγόνα που ήταν μακριά 50 μέτρα. Χτύπησαν όλη τη διαδήλωση. Και επειδή έχουμε μεγάλη εμπειρία, πάρα πολύ μεγάλη, και επειδή ξέρετε τις σχέσεις μας με αυτές τις ομάδες πάρα πολύ καλά, αυτό που σας λέω ήταν προβοκατόρικο, οργανωμένο σχέδιο για να χτυπηθεί η διαδήλωση. Για να σας δώσει δίθεν επιχειρήματα για τις περιουσίες και όλα αυτά τα οποία λέτε. Εμείς το καταγγέλουμε αυτό. Σας λέμε, αποσύρτε το, είναι ζωντανή απόδειξη του τι πρόκειται να συμβεί. Και τι θα γίνει τώρα, θα ζητήσετε από τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αστική ευθύνη άμα τα κάνουν λαμπόγελο αυτοί που δεν τους πιάνετε? Και γιατί δεν τους πιάνετε και τους αφήνετε και εκδηλώνονται έτσι? Αυτή είναι η ουσία. Και σας λέμε ότι δεν θα περάσουν αυτά σε ό,τι μας αφορά. Ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα σχέδια, τα γνωρίζουμε, το ποιος τα φτιάχνει δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε, αλλά το σημερινό ήταν μια κλασική περίπτωση κυβερνητικού ή δεν ξέρω αστυνομικού σχεδίου που δεν στόχευε αυτούς. Άμα στόχευε δεν τους άφηνε να έρθουν στο Σύνταγμα. Δεν μπορούσε να τους αποκλείσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί τους άφησαν και μπήκαν εδώ, αφού από κοντά έρχονταν? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και αφήστε τα υπόλοιπα. Πάρτε την πολιτική ευθύνη ή καταγγείλτε τις αστυνομικές δυνάμεις και τις επιχειρησιακές που κάνανε αυτό. Άλλη θέση δεν υπάρχει.